διαχείριση των απορριμμάτων και να έχει ο πρώτος βαθμός της αυτοδιοίκησης. Μέσω των Δήμων ως Δήμων, μέσω της Διαμάθ ΑΕ και μέσω του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων του λεγόμενου ΦΟΣΔΕ. Εμείς πολλές φορές βρισκόμαστε στον άχαρο ρόλο του ελεγκτή λόγω της νομοθεσίας και αυτό είναι ένα σημείο που μας προβληματίζει, γιατί μερικές φορές ερχόμαστε στη θέση που πρέπει να επιβληθεί μια ποινή, δεν γίνεται αλλιώς, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο να επιβάλλεις μια ποινή σε κάποιον που δεν έχει τη δυνατότητα χρηματικά και τεχνικά να κάνει κάτι για να αποφύγει ένα πρόβλημα. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πλέον σημαντικοί χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων. Τώρα, αν υπάρχουν κάπου σε κάποιο βουνό κάποιος απομονωμένος οικισμός κτλ., δεν είμαι σε θέση να σας το απαντήσω 100%. Μπορώ όμως να σας πω ότι το θέμα είναι πιο σημαντικό στον εξυγχρονισμό, στη βελτίωση και στον τήρηση των όρων των υφιστάμενων μονάδων και στη λήψη των σχετικών αδειοδοτήσεων, που δεν είναι ανεξέλεγκτες.